Στο ανάσα 2 αναφέρθηκε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και στη λειτουργία του προγράμματος, όπως και πότε ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους επιχειρηματίες, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω κορονοϊού. Το πρόγραμμα ανάσα 2 προχωράει και προχώρησε γρήγορα από τη στιγμή που άρχισαν οι αιτήσεις, οι αξιολογήσεις, η αξιολόγηση των ενστάσεων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία το να δημιουργηθεί η ικανή και αναγκαία συνθήκη να περάσουν στο ΠΟΣΟΚΟΕ. Βρίσκονται σε υπηρεσίες μας σε διαρκή συζήτηση αλλά και ενέργεια, σε διαρκές ενέργειες ανταλλαγής ενεργειών που χρειάζεται σε ένα πληροφοριακό σύστημα με την κεντρική μονάδα της ΜΟΔ και πιστεύουμε σε λίγες μέρες να είναι έτοιμη η διαδικασία για να καταθέσουν τα χαρτιά τους οι δικαιούχοι. Για πρώτη φορά, δηλαδή στο ΑΝΑΣΑ 2 έχουμε και μια άλλη καινοτομία η οποία είναι στη σύμπτυξη του χρόνου. Θα καταθέσουν μία φορά τα δικαιολογητικά, όχι δύο φορές όπως ήταν στο ΑΝΑΣΑ 1, γιατί βελτιωνόμαστε και βελτιώνουν την υπηρεσία μας και βελτιώνουν τις διαδικασίες ακούγοντας τις βελτιωτικές κινήσεις και αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Από την πλευρά τους, οι έμποροι τονίζουν πως τα χρήματα αυτά σίγουρα θα τους βοηθήσουν, ωστόσο παραμένουν τα πολλά προβλήματα του κλάδου τους. Σίγουρα βοηθάει οτιδήποτε έρχεται, αν και είναι λίγα τα χρήματα, μπροστά σε όλο αυτόν τον κυκαιώνα των προβλημάτων που έχουμε. Εκτιμώ ότι βοηθάει αρκετά τις επιχειρήσεις. Να σημειωθεί πως το ΑΝΑΣΑ 2 θα το λάβουν πολύ περισσότεροι επιχειρηματίες από το ΑΝΑΣΑ 1.